Οι δικαιολογημένες υπάσχουν για μια τέτοια καταστροφή. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό που είδαμε. Ναι, είναι κάτι πρωτοφανές. Ήταν συγκλονιστικό πραγματικά. Ας ελπίσουμε ότι θα αποκατασταθεί, ιδιαίτερα όσοι το έχουμε δει και από κοντά. Θα αποκατασταθεί και θα είναι ξανά επισκέψιμο με τον ίδιο τρόπο που ήταν και πριν. Η τεχνολογία και η τελευταία. Τώρα τα υπόλοιπα, οι επεκτάσεις που γίνονται σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται, ας τα αφήσουμε καλύτερα, γιατί κλείνουν και 20 χρόνια από τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας, που βομβάρδιζαν πολιτιστικά μνημεία, κατέστρεφαν πολιτιστικά μνημεία. Μην θυμηθούμε τώρα τι κάναν στη Βαγδάτη, που κρεμάγανε τα πιστόλια και τα όπλα πάνω στα μνημεία παγκόσμια πολιτιστική κοινωνία. Λέτε λοιπόν ότι η εικόνα δεν είναι τόσο. Τη συμπάθεια και τη στεναχώρια, την ειλικρινή στεναχώρια που έχουν οι λαοί όταν βλέπουν και καταστρέφεται ένα τέτοιο πολιτιστικό μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, ας το αφήσουμε από τις κυβερνήσεις και τα υπεριαλιστικά γεράκια τα οποία δεν έχουν ιεροκυώσει. Μην τα βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι. Δημοσκοπήσεις δεν υπάρχουν μόνο για τις εθνικές εκλογές, υπάρχουν και για την περιφέρεια. Και δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να δούμε μία από αυτές. Την τελευταία. Την τελευταία που διενήργησε η Μέτρων Ανάλυσης για το Βήμα της Κυριακής και η οποία τι δείχνει. Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Ωραία. Οι δημοσκοπήσεις τέλος πάντων δείχνουν τον κύριο Πατούλη πολύ μπροστά, με μεγάλη διαφορά, την κυρία Δούρου και τον κύριο Σγουρό λίγο πιο κάτω. Και το μεγάλο ερώτημα που έρχεται στο μυαλό μου είναι το εξής. Αφού απογοήτευσε τους αριστερούς ψηφοφόρους ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτοί δεν έρχονται σε εσάς? Ναι, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και φαίνεται και στα ψηφοδέλτια που συγκροτεί η Λαϊκή Συσπήρωση, αλλά και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στο ευρωψηφοδέλτιο που παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι διαμορφώνεται και υπάρχει ένα διακριτό ρεύμα συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και ανθρώπων, αγωνιστών, οι οποίοι βρέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και σε άλλα ψηφοδέλτια και στήριξαν άλλες επιλογές, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, την Ανταρσία. Εσείς συμπορεύονται. Στο ψηφοδέλτιό σας και στελέχη που μοιράζονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, έχουμε στελέχη και οι οποίοι είναι και σήμερα περιφερειακοί σύμβουλοι, ανεξάρτητοι βέβαια, οι οποίοι είχαν την προηγούμενη φορά στηρίξει τη δύναμη ζωής με την κυρία Δούρ. Και στο ευρωψηφοδέλτιο είδατε εκφράζεται αυτό το ρεύμα συμπόρευση. Τώρα για τις δημοσκοπήσεις γνωρίζετε ότι και εμείς τις μελετάμε, αλλά δεν σχολιάζουμε τις δημοσκοπήσεις, γιατί όλοι έχουμε ανακαλύψει τα τελευταία χρόνια ότι περισσότερο είναι διαμόρφωση της κοινής γνώμης παρά καταγραφή της κοινής γνώμης στη δεδομένη στιγμή. Να όχι, πούμε όμως, όλοι, εγώ δεν το έχω κάνει. Ναι, σύμφωνοι, αλλά λέμε εμείς τη γνώμη μας ότι είναι διαμόρφωση της κοινής γνώμης και όχι τόσο καταγραφή. Να πιάσουμε όμως δύο σοβαρά ζητήματα τα οποία ψηφίστηκαν χτες στη Βουλή. Και ενώ βλέπετε ότι υπάρχει ένας καυγάς ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία, μάλιστα και ένας καυγάς στον οποίο ανεβαίνουν οι τόνοι, ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και ορισμένες αλήθειες οι οποίες πρέπει να υποθούν. Μαζί, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Κινάλ, Ποτάμι, όλοι μαζί. Ψήφισαν όλοι μαζί δύο εμβληματικές διατάξεις, οι οποίες δεν μπορούν να περάσουν στον τούκου. Δηλαδή, η μία έχει να κάνει με τους Αιγιαλούς, επειδή είναι και ο κύριος Τσιρόνης που είναι κυκολόγος. Το με τους Αιγιαλούς. Τι μαζέψαν, τίποτα δεν μαζέψαν. Δεν μαζέψαν τίποτα. Για τους Αιγιαλούς, για τις λίμνες, τις παράκτιες. Για την νομιμοποίηση αυθαιρέτων, λέτε. Βέβαια, λέτε, τις παρόχθιες περιοχές που δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρηματικούς ομίλους να επενδύουν για τις μεταφορές, για την ενέργεια, για τον τουρισμό, χωρίς να κρατιέται πλέον κανένα χαλινάρι. Δηλαδή, τους δίνει τη δυνατότητα να μην καταθέτουν ούτε καν μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Είναι πολύ σημαντικό μετά το να καταθέταμε. Αυτό που λέτε είχαμε αποτέλεσμα. Ένα ακούστε να δείτε. Αυτή τη στιγμή όμως, μιλάμε μετά την καταστροφή που έχουμε στο Μάτι, μετά την καταστροφή που είχαμε στην Πάνδρα και βλέπαμε όλους τους υποψήφιους ότι θα παίρναν τις μπουλντόζες και θα γκρεμίζαν τα αυθαίρετα. Και τώρα τους δίνει το δικαίωμα να χτίζουν πάνω στο κύμα. Μετά το Μάτι είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και με δεδομένο ότι θα είστε υποψήφιος. Αυτή είναι η πρώτη. Σας λέω. Είναι η πρώτη. Δεν μαζεύτηκε για τις αρχές πριν καθόλου. Το 11 και τώρα λέει μόνο ότι χτίστηκε μετά δεν το 11. Δεν μαζεύτηκε καθόλου. Όχι, ούτε το νεσί ούτε τα. Δεν μαζεύτηκε καθόλου κύριε Τσιρόνη. Μην προκαλείτε. Την οικολογία την έχετε μόνο. Την οικολογία την έχετε μόνο για προπαγάνδα. Δεν είναι απόλυτο ψέμα αυτό που λέτε. Τι είναι απόλυτο ψέμα. Τι απόλυτο ψέμα. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να γίνει χωρίς αδειοδότηση. Τίποτα. Μα είστε σοβαρός τώρα. Αυτό που λέτε είναι απόλυτο ψέμα. Δεν καταργήσατε τη μελέτη περιβαλλοντολογικών υποπτώσεων την προκαταρκτική. Όχι. Δίνετε τέτοια δυνατότητα, δεν τους απαλλάξατε από τα δημοτικά τέλη. Το νόμο, δεν μα υπάρχει. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Υπήρχε μια νομοτεχνική αστοχία μπορούμε που άλλαξε να παντού μα που έλεγε αδειοδότηση ενώ ήταν παραχώρηση. Παραχώρηση χωρίς αδειοδότηση δεν υπάρχει από το νόμο. Ξεχάστε. Αδειοδότηση είναι, αλλά αδειοδότηση χωρίς να υπάρχει καμία προϋπόθεση. Και τα τελευταία εμπόδια τα πήρατε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δίνει τη δυνατότητα να χτίζετε και πάνω στο κύμα. Λέτε απλά ψέματα, σας το λέω ειλικρινά. Μην προκαλείτε κύριε Τσιρόνη, μπορούμε να κάνουμε ένα διάλειμμα να σας το φέρω αυτή τη στιγμή. Φέρτε το.
προκαλείτε. Που λέει. Μην προκαλείτε. Εμείς θέματα δεν λέμε. Θα διαβάσει αυτό και το είπα. Λοιπόν, και σήμερα το γράφουν και όλες οι εφημερίδες. Αφήστε τα αυτά. Και το δεύτερο είναι. Εσείς θα μου πείτε για εφημερίδες. Και το δεύτερο. Και το δεύτερο. Και το δεύτερο. Είναι ότι ψηφίσατε επίσης, πείτε και αυτό ότι είναι ψέμα, ψηφίσατε όλοι μαζί την εθελοντική φορολογία των εφοπλιστών, επειδή σας πήρε ο πόνος για το αφορολόγητο, την εθελοντική φορολογία των εφοπλιστών, να τους δίνετε το δικαίωμα να δίνουν μόνο 40 εκατομμύρια, 40 ψωροεκατομμύρια από τα τεράστια κέρδη που έχουν και την ίδια στιγμή να ματώνετε στη φορολογία τον κόσμο. Είναι ψέμα και αυτό. Μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό. Αυτό δεν είναι ψέμα. Τι να εξηγήσουμε. Αλλά... Όχι, να το εξηγήσουμε. Είναι αλήθεια ή δεν είναι. Να ναι ή όχι. Γιατί γίνεται αυτό. Όχι. Για είναι αλήθεια ή δεν είναι. Να εξηγήσουμε γιατί γίνεται. Είναι μόνο 40 εκατομμύρια ή δεν είναι. Το εφοπλιστικό κεφάλαιο είναι διεθνές. Κύριε Τσιρώνη, αφήστε τα διεθνή και τα ντόπια. Είναι μόνο 40 εκατομμύρια ή δεν είναι. Σε εθελοντική βάση. Είναι ή δεν είναι 40 εκατομμύρια σε εθελοντική βάση. Και τα ψηφίσατε μαζί. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, αγκαλιά με το ΠΑΣΟΚ και τους υπόλοιπους. Λοιπόν, αυτό αποδεικνύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό αποδεικνύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην επώνυμη αντιλαϊκή κυβέρνηση, και εδώ έχει ένα δίκιο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, σε λίγο δεν θα αφήσει τίποτα να κάνει. Μάλιστα. Στην επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση θα της έχει λύσει τα χέρια. Ωραία. Να καταλάβουμε επιτέλους το εφοπλιστικό κεφάλαιο είναι διεθνές κεφάλαιο. Δεν είναι εθνικό, δεν είναι στην Ελλάδα, δεν είναι εργοστάσιο. Ό,τι ώρα θέλει ο εφοπλιστής, εάν του βάλει φορολογία πέρα από τα συμφέροντά του. Σηκώνει το τηλέφωνο και σε 30 δευτερόλεπτα το καράβι έχει πάει σε σημεία Παναμά. Κατανοητό, πάμε στο επόμενο. Τελεία, το 2014 αυτά δεύτερον, τα επιχειρήματα τα έλεγε ο Σαμαράς, να θυμίσω. Δεύτερον. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταψηφίσει την πρόταση του Στουρνάρα. Θέλω να μιλήσω για αυτό ακριβώς το θέμα. Λοιπόν, τώρα ακούμε την επιχειρηματολογία του Σαμαράς από τον Τζιρόνι. Αφήστε το μήνυμα. Θέλω να πω και εγώ. Αν δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αφοπλιστικό κεφάλαιο, αφήστε το μήνυμα. Μα ήταν τροπολογία του Στουρνάρα. Είναι ιστορία. Η οποία είχε καταψηφίσει το 2014. Την έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριο Τσιρώνης μας αναπαράγει την επιχειρηματολογία. Κύριε Πρωτούλη, αφήστε τον άνθρωπο. Τι να πούμε τώρα, είναι δυνατόν να μην μπουν κάποιοι. Επιχειρηματολογία είναι η πραγματικότητα. Πάμε στο επόμενο, κύριε Τσιρώνη. Ότι τα ίδια έλεγε ο Σαμαράς το 2014. Και αν ο Σαμαράς πει τι ωραία μέρα αύριο, δεν έχει το λόγο. Πρέπει να τα ακούει να τελειώσει. Κύριε Πρωτούλη, επειδή έχετε πολλές διαφορές, να τα ακούει ο κόσμος. Επαναλαμβάνω ότι ο κύριος Πρωτούλης ήταν υποψήφιος περιφερειάρχης με τη λαϊκή συσπήρωση στην Αττική. Και θέλω να σας ρωτήσω, εσείς δεν ανησυχείτε όταν η Νέα Δημοκρατία ειδικά θέλει να δώσει δημοψηφισματικό χαρακτήρα σε ευρωεκλογίες και έχουμε και αυτό το πολιτικό κλίμα με πόλωση και σκανδαλολογία ότι θα χαθεί ο δικός σας πολιτικός αγώνας που αφορά την περιφέρεια? Εμείς καταρχήν θέλουμε να γίνει πολιτική συζήτηση. Αυτό επιδιώκουμε και να τοποθετηθεί κάθε δύναμη πάνω στα μεγάλα συγκεκριμένα ζητήματα. Μην πιάσουμε δηλαδή τη σκανδαλολογία και συζητάμε και τον τελευταίο μήνα που έχει απομείνει μέχρι τις εκλογές, ενώ εδώ ακόμα τα απορρίμματα τα θάβουμε. Οι ηχοματεροί πάνω στη φυλή στα Νολιώσια είναι έτοιμοι να εκραγεί. Και θα τη βρει σίγουρα μπροστά του όποιο και αν κερδίσει. Πνιγόμαστε, σήμερα, ναι, πνιγόμαστε με την πρώτη βροχή, καιγόμαστε το καλοκαίρι, ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος και η κατάσταση είναι χειρότερη από πέρυσι. Το τονίζουμε αυτό. Είναι χειρότερη από πέρυσι. Η κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας έχει καταθέσει ήδη αυτή τη στιγμή ερώτηση στη Βουλή και ρωτάει όπως και πέρυσι. Τι έχει γίνει με μεγάλα αναγκαία έργα που πρέπει να γίνουν για να προστατευτούν οι ζωές των ανθρώπων. Μην πάρουμε άλλα μεγάλα ζητήματα που έχει ανάγκη αυτή η μεγαλούπολη στην οποία ζούμε, εργαζόμαστε και μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπετε ότι η συζήτηση πηγαίνει γύρω από τα σκάνδαλα, η μεν με την Οβάρτης, η άλλη με τον Πετσίτη. Να θυμίσουμε μόνο, γιατί έχει μια σημασία, για αυτό που είπατε πιο πριν για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Ψηφίστηκε πριν 17 χρόνια. Πριν 17 χρόνια η μόνη φωνή που αντέδρασε τότε ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ τότε και το συνασπισμό, τον πρόδρομο του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ. Τα μισά του στελέχη είναι σήμερα στο υπουργικό του συμβούλιο. Το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Μην λέμε ότι δεν το ψήφισε. Η Νέα Δημοκρατία το ψήφισε. Λοιπόν, μετά από 17 χρόνια όμως, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στη συνταγματική αναθεώρηση ξανακατέθεσε πρόταση να συζητηθεί, να καταργηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Για τον κόσμο που μας ακούει, δεν έχει καμία σχέση με τη βουλευτική ασυλία. Έχει να κάνει με την παραγραφή σκανδάλων αδικημάτων των υπουργών που στο κάτω-κάτω της γραφής πηγαίνει και δικάζεται απλώς ο καθημερινός πολίτης, γιατί όχι ο υπουργός. Και βλέπετε ότι ενώ έχουν συμφωνήσει στα βασικά τέτοια ζητήματα, γίνεται ένας καυγάς για το Θεαθήνη, για να κρυφτούν ακριβώς τα μεγάλα ζητήματα που αυτή τη στιγμή προωθούνται, δηλαδή προωθείται αυτή τη στιγμή μια άγρια πολιτική βαρβαρότητα. Μέχρι το 2060
θα ματώνει στην κυριολεξία ο λαός μας με τη φορολογία, με τους πετσοκομμένους μισθούς, με τους πετσοκομμένους προϋπολογισμούς στην παιδεία, μάλιστα, στην υγεία. Σε αυτά έχουν συμφωνήσει και θα γίνεται ένας καυγάς τώρα για το πάπλωμα. Για το φύλλο των αγγέλων.